στάφος οι θάλασσες της Κρήτης, καθώς μέσα σε δύο ημέρες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάνοντας το τελευταίο τους μπάνιο σε παραλίες του νησιού. Ο απολογισμός τραγικός. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε παραλία στο Πλατανιά Χανίων, μία Τσέχα 55 ετών σε παραλία της Σταλίδας και ένας Έλληνας 54 ετών στην παραλία ποταμό στα Μάλια. Πέρα από τα τραγικά περιστατικά που σημειώνονται κυρίως σε μη πολύ σύχνασες παραλίες, σχεδόν καθημερινά ναυαγοσώστες δίνουν τη δική τους μάχη, παλεύοντας με τα κύματα για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αυτό συνέβη χθες σε παραλία των Μαλίων, όπου υπήρξε διπλή διάσωση πατέρας και κόρης, οι οποίοι παρασύρθηκαν από τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους, με τους ναυαγοσώστες της Σχολής Οκεανής να μας περιγράφουν τις επικίνδυνες αυτές στιγμές, αλλά και την άμεση επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών από την Αυστρία. Παρατήρησα μία κοπέλα 33 ετών και έναν άντρα να τους παίρνει το ρεύμα προς τα μέσα. Αμέσως ενημέρωσα από τον ασύρματο ότι κάλεσα για βοήθεια και πήρα την τορπίλη και τα βατραχοπέδιλα και μπήκα για να τους τραβήξω. Ήταν τα ρεύματα πολύ δυνατά, οπότε τους τράβηξαν με μεγάλη ταχύτητα προς τα μέσα. Έσπευσα με την τορπίλη να έρθω να τη βοηθήσω. Την είδα μέσα στο νερό, άφησα τα πράγματα έξω και βοήθησα να βγάλουμε την κοπέλα, η οποία ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Τα χείλη της ήταν μοβ, ήταν αδύναμη. Στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία όταν συνέβη η διπλή διάσωση των τουριστών. Jet ski με την ομάδα περιπολίας προσέγγισε το σημείο, ωστόσο υπήρξε επιπλέον δυσκολία στη διάσωση της 33χρονης γυναίκας, η οποία λιποθύμησε σε αντίθεση με τον πατέρα της, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία του. Ακολούθησαν στιγμές ανακούφισης και συγκίνησης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, λιποθύμησε μέσα στη θάλασσα, την βγάλαμε έξω, την επαναφέραμε. Ευτυχώς όλα καλά. Ουσιαστικά συγκινήθηκαν πάρα πολύ οι συγγενείς της, αγχωθήκαν πάρα πολύ. Μας ευχαρίστησαν εννοείται για τη διάσωση αυτή. Και ουσιαστικά αυτό είναι για μας, είναι λειτουργήμα αυτό το επάγγελμα, γιατί μπορούμε και προσφέρουμε ξανά ζωή σε περιπτώσεις αντίστοιχες, μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Για μας αυτό είναι το σημαντικό. Τη βγάλαμε έξω, ήταν λιπόθυμη, πήραμε σφιγμό, είδαμε όμως ότι δεν είχε χάσει το σφιγμό της, οπότε τη βάλαμε σε θέση ανάνυψης και επανήλθε σε μερικά δευτερόλεπτα μέσα. Ήταν μια δύσκολη διάσωση, γιατί ήταν και διπλή διάσωση. Σωστά, ήταν και διπλή διάσωση, βγάλαμε και τον πατέρα της μαζί. Παράλληλα κρούν το καμπανάκι του κινδύνου στις μη πολύ σύχνασες παραλίες, όπου δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, καλώντας την κυβέρνηση να σκύψει το πρόβλημα και να δώσει λύσεις και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ωράριο εργασίας και την επέκταση της ναυαγοσωστικής περίοδου. Βλέπουμε λοιπόν ότι όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες γίνεται έργο, γίνεται δουλειά. Η πολιτεία λοιπόν ας το δει ζεστά και όχι μόνο αυτό, ότι πρέπει να έχει όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες, πρέπει να δει και το θέμα της περίοδου της θερινής, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία Μάιο και Οκτώβριο και δυστυχώς ο νόμος 7120 περιορίζεται στους μήνες από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Είναι λιπέστατος αυτός ο νόμος. Για να μην πω για το ωράριο το οποίο 16, είναι ένα ωράριο το οποίο ναι μεν έχει κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι οι μεγάλες ηλικίες πάνε πριν τις 10 και μετά τις 6. Και σήμερα το πρωί υπήρξε ένα ακόμη περιστατικό διάσωση σε παραλία του Αλμυρού, στον Άγιο Νικόλαο, όπου πατέρας με τον ανήλικο γιο του παρασύρθηκαν από τον κυματισμό με φουσκωτό στρώμα. Και τους έπαιρνε μέσα και από εκεί που το κατάλαβα βρέθηκαν στα βαθιά και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Ο πατέρας ήταν γύρω στα 55 και ο μικρός γύρω στα 10 ετών. Ο μικρός είχε τρομάξει. Λοιπόν, χτύπαγαν πόδια, χέρια και αμέσως έσπεσα προς αυτούς. Και σιγά σιγά τους ρημούνισα προς τα έξω, αλλά πήγαν καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Πατέρας και γιος ήταν τρομαγμένοι, ενώ η επέμβαση του ναυαγοσώστη ήταν σωτηρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έσωσε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μας πήρε μέσα το φουσκωτό. Να είσαι καλά, γιατί σε χρειαστήκαμε πραγματικά.